Συμβούλιο, να απευθύνεται και στον ελληνικό λαό και να λέει ότι, επειδή καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, είπε ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι Έλληνες, ότι η αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος είναι δεδομένη και είναι πολύ καλή. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν λέμε να μην ανησυχεί, να μην ανησυχούμε για κάποιο πιθανό επεισόδιο ή εμπλοκή, ή να μην ανησυχούμε αν γίνει εμπλοκή, ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ακούστε, είναι εντελώς διαφορετικό να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, να είμαστε αποτρεπτικά, αν θέλετε, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, και είναι διαφορετικό πράγμα να τσιμπήσουμε, αν θέλετε, στην επιχείρηση, τέλος πάντων, της Τουρκίας να δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου και στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε λοιπόν για κάτι τέτοιο. Το ένα δις για ακούστε, να όλα τα προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού του ελληνικού στρατεύματος είναι προϋπολογισμένα και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει έκτακτο χαρακτήρα. Θα μπορούσαν να τα έχουν ζητήσει 2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά. Δεν είναι αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι είναι ότι και η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία. Κύριε Τζανακόπουλο, θέλω να περάσουμε λίγο και στο θέμα των διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια και να σας ρωτήσω πόση βάση έχουν οι πληροφορίες ή και τα δημοσιεύματα ότι υπάρχει ένα plan B για μια διεθνή συμφωνία η οποία θα πάει στους διεθνείς οργανισμούς και θα παρακαμφθούν κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τα κοινοβούλια. Μισό λεπτό τώρα για να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει κανένα διεθνές ζήτημα, καμία διεθνής διαφωνία, αν θέλετε, η οποία μπορεί να λυθεί χωρίς διεθνή συνθήκη. Όλα τα διμερή ή πολυμερή ζητήματα των διεθνών σχέσεων επιλύονται με την υπογραφή νομικά δεσμευτικών κειμένων, δηλαδή συνθήκων. Το ίδιο πράγμα θα γινόταν στο Κυπριακό, το ίδιο πράγμα έγινε στην περίπτωση του ελληνικού προγράμματος, δηλαδή μια διεθνή συνθήκη υπέγραψε η χώρα. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και με την Αλβανία, θα υπογραφούν διμερείς διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας. Το ίδιο πράγμα, η ίδια διαδικασία, η ίδια νομικά αυτονόητη διαδικασία θα ακολουθεί εφόσον υπάρξει λύση και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επιτρέψτε μου να σας πω. Όταν έχεις να επιλύσεις ένα διμερές πρόβλημα, τι κάνεις? Συμφωνείς σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο που περιγράφει τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά θα αναγνωρίσει την γείτονα με την ονομασία η οποία θα συμφωνηθεί. Η γείτονα θα συμφωνήσει ότι για να υιοθετηθεί από την ελληνική πλευρά ή μάλλον για να αναγνωριστεί από την ελληνική πλευρά έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, μία εκ των οποίων θα πρέπει να είναι, όπως έχουμε πει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια, η αλλαγή της συνταγματικής της ονομασίας. Αυτά πρέπει να περάσουν και από τη Βουλή, αυτά, μέσα στα Σκόπια. Τι γίνεται εκεί, μπορεί αυτό, να περάσει, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ζήτημα, δεν γίνεται να μην γίνει. Πώς μπορεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση, εξ όσων γνωρίζω δηλαδή το συνταγματικό δίκαιο της γείτονα, της γείτονος. Επομένως, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα αναλάβει τη νομική υποχρέωση να αλλάξει την συνταγματική της ονομασία εφόσον θέλουμε να καταλήξουμε σε λύση. Αυτή είναι η θέση της ελληνικής πλευράς. Μόνο την ονομασία ή και κάποια άλλα θέματα αλυτρωτικά που υπάρχουν μέσα στο Σύνταγμα? Υπάρχουν ζητήματα νομικών ερμηνεών. Υπάρχουν τοποθετήσεις, αν θέλετε και η ενδιάμεση συμφωνία του 1995, αλλά και το Σύνταγμα της Γείτονος λέει ότι καμία νομική αναφορά δεν πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι υποκρύπτει αλυτρωτικές βλέψεις. Ναι. Αυτό όμως είναι μια τεχνική συζήτηση την οποία θα κάνουν σε πολιτικό και σε νομικό επίπεδο τα δύο μέρη και την οποία συνεχίζουν να κάνουν τα δύο μέρη για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε τελικά σε μια συμφωνία την οποία θα
αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία την οποία η ελληνική πλευρά θα μπορεί να υπογράψει. Εγώ δεν ψηφίσω αυτό το... Θέλω να ρωτήσω αν θα είναι πρόβλημα, όπως είπε κορυφαίος τελεχός σας, ο κύριος Κουρλέτης. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει μια ευρύτατη πολιτική και κοινοβουλευτική συνένεση στην πιθανή περίπτωση που καταλήξουμε σε συμφωνία και η οποία θα πρέπει να κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Mm-hmm. Τώρα, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε καταρχήν αν θα φτάσουμε σε συμφωνία, να δούμε mm-hmm. τι θα εμπεριέχει αυτή η συμφωνία. Εκείνη τη στιγμή όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα τοποθετηθούν, ωστόσο δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει, θα εγερθεί πολιτικό ή κυβερνητικό πρόβλημα εφόσον ο κύριος Καμμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες εμείνουν στη θέση την οποία έχουν εκφράσει εδώ και καιρό. Το Νόβο Μακεδονία ξαναμπαίνει στο τραπέζι. Δεν θα μιλήσω σε σχέση με συγκεκριμένη ονομασία. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία συζητούνται, ωστόσο δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εγκληματικότητα. Ένα περιστατικό προχτές στην Κηφισιά έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο. Στήριξη μεγάλη προς τον 52χρονο επιχειρηματία. Εσείς τι λέτε, υπήρξε και σηκώθηκε και πολύ σατμός με τις δηλώσεις της αστυνομίας. Ναι, τώρα θα πρέπει να κοιμάται ο άλλος, αν δεν θα πρέπει να κοιμάται. Ο κύριος Κοντονής είπε ότι πρέπει να αντιδράσει. Τι γίνεται. Ακούστε. Η εγκληματικότητα σε μια Μητρόπολη είναι ένα φαινόμενο το οποίο προφανώς και πρέπει να το προλαμβάνεις mm-hmm. όσο μπορείς με την αντιγκληματική πολιτική και να το καταστέλεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία, δηλαδή να εξαρθρώσει, να διαλευκάνει μάλλον τη συγκεκριμένη υπόθεση, να συλλάβει τους δράστες. Η γνώμη μου είναι ότι αυτά τα ζητήματα είναι προφανώς τραγικά. Αυτά τα περιστατικά και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι προφανώς τραγικό. Δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, πέρα από το να τοποθετείται επί περιπτώσεων ή να περιπτωσιολογεί, είναι να βλέπει τη συνολική εικόνα. Και η συνολική εικόνα. Είστε και νομικός. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Εγώ θα έλεγα αντί να μπούμε στο δίλημα, αμυνόμαστε ή κοιμόμαστε. Μήπως πρέπει η αστυνόμευση να είναι λίγο καλύτερη, κύριε Τζανακόπλε. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να δώσω οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κανείς. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η ελληνική αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί μέσα στα πλαίσια του λογικού. Δεν έχουμε εγκλήματα τέτοιου χαρακτήρα μόνο στην μιλάμε τώρα για την εγκληματικότητα, η οποία είναι ένα πρόβλημα που απασχολούσε τις ανθρώπινες κοινωνίες από την αρχή της ύπαρξής του. Έχει ζήτημα η αστυνομία, δεν μπορούμε να το... Θέλω να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε και ο κύριος Τόσκας προημερών, έχουμε μία μείωση περίπου 30% στις διαρρήξεις σπίτια και φυσικά στα θύματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στατιστικολογήσουμε και να θεωρήσουμε ότι ένα περιστατικό δεν έχει καμία σημασία. Έχει την τραγικότητά του, έχει την σημασία του για τους ανθρώπους οι οποίοι το βίωσαν, για τους ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν. Αλλά ποιοτικά, κύριε Τζανακόπουλε, δηλαδή δεν μπαίνανε με όπλα. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Από το 2012 μέχρι το 2014 δεν είχαμε ότι κατά 30%. Λέω όμως ότι η αστυνομία θα πρέπει να αλλάξει ίσως λίγο και τη στρατηγική της. Έχουμε κατά 30% λιγότερες περιπτώσεις που υπήρξαν ανθρώπινα θύματα σε σχετικά περιστατικά. Η αστυνομία έχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο και συγκεκριμένο δόγμα με το οποίο αντιμετωπίζει τα περιστατικά αυτά. Και τώρα αυτό είναι ζήτημα επιχειρησιακό και ζήτημα αντιγκληματικής πολιτικής, το οποίο δεν μπορώ να το συζητήσω σε αυτό το επίπεδο. Δεν είμαι ειδικός για να ποιο πρέπει να είναι το δόγμα. Με περιπολικά, με κονδύλια, με αυτά. Αυτή την πολίτευση λέει ότι καταργήσατε τη βία στη Δέλτα και τα λοιπά. Αυτά τώρα είναι προφάσεις εναμαρτίες. Σας ξαναείπα προηγουμένως, επιτρέψτε μου λίγο. Σας ξαναείπα προηγουμένως ότι επειδή έχει γίνει αυτή η συζήτηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο Πρωθυπουργός τότε απέδειξε με
στατιστικά στοιχεία ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης η μεγάλη εγκληματικότητα αλλά και η μεσαία εγκληματικότητα έχει μειωθεί συντριπτικά σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Εμείς δεν θα αμφισβητήσουμε από εκεί τα στατιστικά, πέρα, κύριε Τζανακόπουλο. Το θέμα πέρα, είναι αν αισθάνεται ασφαλής ή ανασφαλής ο άνθρωπος στο σπίτι του. Αυτός είναι ο στόχος διαρκώς μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης. Στατιστικά... Δεν έχει στόχο καμία κυβέρνηση, είτε είναι αριστερή, είτε είναι κεντροαριστερή, είτε ακριβώς, είναι κεντρώα, είτε είναι δεξιά, να δημιουργείται κλίμα κοινωνικής ανασφάλειας. Είναι προφανές. Αυτό προσπαθεί κάθε κυβερνητική δύναμη, κάθε πολιτική δύναμη και νομίζω ότι από εκεί και πέρα κρίνεται από τα αποτελέσματά της. Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που μου είπατε, έχει υπάρξει. Έχει όλα τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για την ελληνική αστυνομία έχουν προϋπολογιστεί και είναι πράγματα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά, περιγράφονται αναλυτικά στους προϋπολογισμούς που έχουν κατατεθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Μας έχετε ζητήσει να σας αποδεσμεύσουμε, γι' αυτό θα το κάνουμε αλλιώς. Είχαμε κι άλλα να πούμε. Δεν πρόλαβα κάτι για τη Handelsblatt κακομοίρα να ρωτήσω. Πείτε μου. Ναι. Ορίστε, Ηλία. Άκου, λοιπόν. Φαίνεται ότι είδαμε μέσω της Handelsblatt αυτό το σχέδιο, το γαλλικό κλειδί όπως λέγαμε, με τη ρήτρα ανάπτυξης, προς τα εκεί οδεύουμε. Αυτό έχει αποφασιστεί ήδη από το προηγούμενο Eurogroup. Αλλά έγινε και κείμενο από το, όχι από το προηγούμενο Eurogroup, από το Eurogroup του Ιουνίου του 2017, όπου η γαλλική πρόταση είχε κατατεθεί, είχε γίνει αποδεκτή. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουν να γεφυρωθούν οι διαφορές στις προβλέψεις μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των υπόλοιπων θεσμών. Δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επειδή προέβλεπε μια μικρότερη ανάπτυξη από ό,τι προέβλεπαν οι άλλοι θεσμοί, τι ζήτησε? Ζήτησε μεγαλύτερη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Η Άρα, γαλλική πρόταση. Στα δάνεια. Προσέξτε, παράταση στα δάνεια θα υπάρξει ούτως ή άλλως. Ωραία, και τι άλλο? Θα σας πω. Με την ανάπτυξη. Επειδή λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μικρότερη ανάπτυξη από ό,τι προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κατατίθεται η γαλλική πρόταση ως μια ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή, αν τελικά επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πάρουμε μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους από ό,τι θα πάρουμε αρχικά. Διότι αυτό έχει προεξοφληθεί ούτως ή άλλως. Θα υπάρξει ελάφρυνση χρέους το καλοκαίρι του 2018. Τον Αύγουστο του 2018 θα έχουμε μια συμφωνία για το χρέος, η οποία θα προβλέπει επιμηκύνσεις των οριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή θα τα απλώνει περισσότερο στο χρόνο, πάγωμα των επιτοκίων και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία θα κάνουν την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους πολύ πιο εύκολη, ώστε να δημιουργηθεί ένας καθαρός διάδρομος. Το 19, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε στόχος μας είναι. Ναι, αλλά ο Βούτσης είπε το Μάιο και ο Τσίπρας είπε το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι διαστόματος του Πρωθυπουργού να ολοκληρώσει την κυβερνητική της θητεία. Δεν το παίρνετε και πάνω σας, στόχος. Αλλά θα ολοκληρώσουμε λοιπόν την κυβερνητική μας θητεία. Καλές γιορτές να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ανάσταση. Λόρα, ευχαριστούμε.